Γράφω με playback. Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη για το τραγούδι «Καλώς σας βρήκα» βρέθηκε η κάμερα του FD's και εξασφάλισε για εσάς αποκλειστικά πλάνα. Και το προσέχω, μη σε δάκρυ μου γυρίσει. Είμαστε στα γυρίσματα όντως για το καινούργιο κλιπ, σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μαρκ Άντζελο και σε στίχους της Νίκης Παπαδοχάρη. Το σενάριο θα σας το πει αμέσως τώρα, μόλις έρθει ο φίλος μου Κωνσταντίνος Ορίγος και συνεργάτης μου εδώ και πολλά χρόνια. Είναι σε δύο εποχές διαδραματίζει το βίντεο κλιπ. Η μία εποχή είναι στο 1910-20, μια εποχή που ο κόσμος προσπαθούσε, ήταν στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, προσπαθούσε, φανταζόταν ένα καλύτερο αύριο. Και το δεύτερο μέρος του κλιπ είναι στο σήμερα, σε μια ηλιόλουστη Ελλάδα που προσπαθεί να παραμένει αισιόδοξη και να είναι χαρούμενη. Ετοιμάζεσαι και για τη συναυλία στο Καντράκιο τα 20 χρόνια. Ναι, γελάω γιατί αυτό το 20 χρόνια συνειδητοποίησαμε κάποια στιγμή εγώ με τους φίλους μου και τους συνεργάτες μου πάνω απ' όλα. Γιατί έχω την τύχη να συνεργάζομαι και με ανθρώπους που είναι και φίλοι μου, που είναι μεγάλη ευλογία αυτό το θέμα. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι το πρώτο δίσκο κυκλοφόρησε το 1993, 2013 έχουν κλείσει 20 χρόνια δισκογραφίας. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή γι' αυτό. Η συναυλία αυτή πότε θα είναι? Η συναυλία θα είναι στις 8 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο και δεν είναι τυχαίο που διαλέξαμε το Κατράκιο, είναι στην περιοχή που γεννήθηκα, στην Οίκαια του Πειραιά. Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις καλά τι σημαίνει επιτυχία. Έχουμε περάσει και όχι από αποτυχίες, αλλά έχουμε περάσει και από εποχές που δεν ήμασταν στα πολύ πάνω μας και αυτό είναι για μας μια τεράστια περιουσία και ένα πολύ ωραίο συνέστημα για να μπορείς να βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά πια. Συμφώνει αυτό, όταν κάθε βήμα σου, ας πούμε, είναι πετυχημένο πλέον. Η επόμενη κίνηση, η επόμενη δουλειά. Κοίταξε, υπάρχει πάντα ένα σχετικό άγχος και εγώ είμαι και από τους ανθρώπους που είμαι ψυχαναγκαστικός. Οπότε έχω αρκετό άγχος όταν γίνονται κάποιες δουλειές. Όχι όμως σε βαθμό να με καταρακώσει αυτό το θέμα. Είσαι ένας άνθρωπος που βάζει μπροστά τη δουλειά, βάζει πρώτα τη δουλειά και σε δεύτερη μοίρα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει στην προσωπική σου ζωή. Δεν το έλεγα σε δεύτερη μοίρα. Απλώς είναι περίοδος τέτοια, τα τελευταία 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έχουμε αρκετή δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχω αφήσει τη ζωή μου πίσω. Κάνω πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Έχω τους φίλους μου, έχω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που έρχονται και μας ακούνε και μας στηρίζουν, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω, ότι στερούμε προσωπική ζωή. Την οικογένεια δεν έχει σκεφτεί? Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να οριοθετηθεί, ας πούμε. Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό, είναι πράγματα τα οποία σου έρχονται.